40 χρόνια μετά βρισκόμαστε έξω από την πύλη του τότε κάτεργου της ΕΤΜΑ για να τιμήσουμε τη θυσία της αγωνίστριας φοιτήτριας της Παντίου και μέλος της ΚΝΕ, της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου. Η Σωτηρία δολοφονήθηκε από την εργοδοσία της ΕΤΜΑ την ώρα που μοίραζε ανακοινώσεις του ΚΚΕ στους εργάτες, καλώντας τους στο συλλαγητήριο που είχαν προκηρύξει τα συνδικάτα ενάντια στα αντεργατικά μέτρα που είχε πάρει η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η δολοφονία της παρουσιάστηκε από τον τότε αστικό τύπο ως ατύχημα. Ο εντολοδόχος μπράβος της εργοδοσίας Χαρίτος, οδηγός στο πούλμαν που συνέθλιψε τη Σωτηρία, φυγαδεύτηκε από την αστυνομία. Η δικαιοσύνη απάλλαξε από τις κατηγορίες την εργοδοσία και τον μπράβο της. Είναι ένα από τα αμέτρητα εργοδοτικά εγκλήματα που αποδεικνύουν με τον πιο ομό τρόπο ότι η ισότητα και η διελευθερία της αστικής δημοκρατίας σταματάει έξω από τις πύλες των εργοστασίων μπροστά στα συμφέροντα του κεφαλαίου. Η συντρόφισσα Σωτηρία ως πρωτοπόρα κομμουνίστρια, ως μέλος της ΚΝΕ, υπερασπιζόταν την ανάγκη οργάνωσης του εργατικού κινήματος ώστε να περάσει στην αντεπίθεση ενάντια στους καταπιεστές και στους δυνάστες. Η εργοδοσία και οι μηχανισμοί της δεν δίστασαν να τη δολοφονήσουν, υπερασπιζόμενοι με όλους τους τρόπους και τα μέσα τα συμφέροντά τους, τα κέρδη τους. Η θυσία της αποτελεί αφορμή για να βγάλουμε πολύτιμα συμπεράσματα για το σήμερα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και των άλλων αστικών κομμάτων, φορτώνει τη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση στην εργατικά τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγαλοεργοδοσία αξιοποιούν από το ξεκίνημά της την πανδημία ως ευκαιρία να σαρώσουν όποιο εργατικό δικαίωμα έχει απομείνει όρθιο από την προηγούμενη οικονομική κρίση, αλλά και από την κανονικότητα της ανάπτυξης των τελευταίων ετών. Μας ζητούν να ξεχάσουμε το πενθήμερο οκτάωρο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να αποδεχτούμε τη γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, να ζούμε με τα ελάχιστα. Κρύβω φυσικά ότι και αυτή η καπιταλιστική κρίση έχει τη γνωστή αιτία της αντιφάσης του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, την τεδράστια συσσόρευση κεφαλαίων που δεν βρίσκουν κερδοφόρες διεξόδους, αποδίδοντας την αιτία της στην πανδημία, η οποία δεν τη δημιούργησε, αλλά την ενίσχυσε και τη συγχρόνισε στη χώρα μας και διεθνώς. Το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κρατική παρέμβαση έχουν στόχο τη σωτηρία της κερδοφορίας των βιομηχάνων, των επιχειρηματικών ομίλων, με νέα πακέτα στήριξης, για τα οποία ο λογαριασμός θα σταλεί στους εργαζόμενους, ενώ όπως πάντα συνοδεύονται με αντεργατικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα διαρκείας. Προκλητικά και με περίσσιο θράσος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βαφτίζει όλα αυτά δίκαιη κατανομή των βαρών, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα του κεφαλαίου διαγωνίζονται ποιος έχει το καλύτερο πρόγραμμα στήριξης, αυτό που θα εξασφαλίσει το χαμηλότερο εργατικό κόστος για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Μπροστά σε όλα αυτά, η πλειοψηφία του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, βαράει στον ίδιο σκοπό της στήριξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας με τα εργατικά δικαιώματα σε μόνιμη καραντίνα. Οι απαιτήσεις του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών ενώσεων με αφορμή και την πανδημία έγιναν νόμοι του κράτους και ήρθαν να προστεθούν στους εκατοντάδες μνημονιακούς νόμους που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, θωρακίζοντας την εξουσία τους και με νέα κατασταλτικά μέτρα. Περίοπτη θέση έχει το άθλιο νομοσχέδιο έκτρωμα για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Το κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση πριν δύο εβδομάδες, που το περιεχόμενό του αποτελούσε διαχρονικό πόθο των επιχειρηματικών ομίλων, προωθεί νέα μέτρα περιορισμού, καταστολής και διάλυση των διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων, παραβιάζει το βασικό δημοκρατικό δικαίωμα του λαού μας που κατακτήθηκε μέσα από διαχρονικούς και αιματηρούς αγώνες. Η άμεση απάντηση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος με τα ταξικά συνδικάτα που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ κόντρα στην κυβερνητική τρομοκρατία
με τα μαζικά και μαχητικά συλλαλητήρια των προηγούμενων ημερών, έδωσε το στίγμα της αντεπίθεσης του κινήματος, δηλώνοντας προστάτε κατεύθυνση ότι οι αγώνες των εργαζομένων, το δικαίωμα της απεργίας των διαδηλώσεων είναι αδιαπραγμάτευτο. Εμείς οι εργαζόμενοι πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η θυσία της σωτηρίας μας διδάσκει ότι όπως και τότε, έτσι και σήμερα, η περιβόητη αστική δημοκρατία δεν είναι τίποτα άλλο από τη δικτακτορία της αστικής τάξης, με στόχο την απρόσκοπτη εκμετάλλευση. Γι' αυτό ο μεγαλύτερος φόβος των εκμεταλλευτών και του κράτους τους είναι η οργάνωση των εργατών στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα γίνεται φανερό ότι οι εργάτες και τα αυθεντικά δεν είναι μια οικογένεια που μοιράζονται καθημερινά τις λύπες και τις χαρές της ζωής. Όπως και τότε τα αυθεντικά της ΕΤΜΑ δεν υπολόγισαν τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους όταν έκλεισαν το εργοστάσιο και το μετέφεραν στην Κίνα, έτσι και σήμερα γιγαντιαίοι όμιλοι στη χώρα μας πετάνε εκατοντάδες οικογένειες στον δρόμο. Όπως και τότε τα τσιράκια του αφεντικού μπροστά στο αίμα της σωτηρίας έλεγαν «Σκοτώθηκε, και τι έγινε?» Έτσι και σήμερα οι εργοδότες χρησιμοποιούν κυκλώματα, διάφορα φασιστοειδή, για να τρομοκρατούν πρωτοπόρους εργάτες να κάνουν δολοφονικές επιθέσεις εναντίον τους. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τα ταξικά συνδικάτα, όλοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να βρει δικαίωση η θυσία της σωτηρίας, οργανώνουμε την πάλη μας για τις σύγχρονες ανάγκες μας στη δουλειά, στη μόρφωση, στη ζωή. Τιμάμε τη σωτηρία με ανυποχώρητο αγώνα ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης που χτίζει αμύθιτα πλούτη για τους λίγους πάνω στα συντρίμμια, στη φτώχεια και την εξαθλίωση των πολλών. Τιμάμε τη συντρόφισσα σωτηρία δίνοντας καθημερινά τη μάχη για να γίνουμε περισσότεροι όλοι εμείς που παλεύουμε να κάνουμε πράξη τα όνειρά μας κόντρα στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Συνεχίζουμε στα βήματα της συντρόφισσας σωτηρίας Βασιλακοπούλου. Η θυσία της μας δείχνει τον δρόμο της αντεπίθεσης που οργανωμένα πρέπει να τον βαδίσουμε μέχρι το τέρμα και να βγούμε νικητές. Γεια σας, καλή δύναμη.